Κύριε Παφίλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω ζητώντας τις απόψεις σας για τις χθεσινές μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως αυτό που θέλω να μας πείτε είναι με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη σας, μπορεί αυτή η λαϊκή οργή να εκτονωθεί. Αν υπάρχει τρόπος δηλαδή να δοθεί απάντηση στο αίτημα του κόσμου για καταλογισμό ευθυνών σε αυτούς που έφταξαν για την τραγωδία στα Τέμπη, όσο ψηλά και αν αυτοί βρίσκονται. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι ήταν συγκλονιστική, μαζική, μεγαλειώδης θα λέγε κανένας, η συμμετοχή του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας σε όλη την Ελλάδα. Και στην Αθήνα και παντού, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, σε όλες τις πόλεις ήταν συγκλονιστική και είναι οργή λαού, κυριολεκτικά, που ζητάει να κατονομαστούν οι ένοχοι, να τιμωρηθούν και κυρίως ζητά να αλλάξει ριζικά αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Να σας πω κύριε Χατζηνικολάου, ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα και αυτό όσο και να ακούγεται παράξενος ορισμένος, υπήρχε προειδοποίηση και από τη συνδικαλιστική παράταξη τη δική μας που συσπηρώνεται δηλαδή στο ΠΑΜΕ, αλλά και από συνδικάτα όλα τα χρόνια σχεδόν. Όμως φωνή βόντως εν διαιρήμου. Επομένως το έγκλημα έχει ενόχους, ονοματεπώνυμα και αιτίες. Ένοχες είναι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα που προχώρησαν σε αυτή την πολιτική, όχι μόνο στους σιδηροδρόμους αλλά και γενικότερα, γιατί υπάρχουν και άλλα προβλήματα τεράστια. Η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Παφίλιο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι αυτό το περί διαχρονικών ευθυνών είναι κατά κάποιο τρόπο και εφεύρημα της κυβέρνησης για να συγκαλυφθούν οι δικές της ευθύνες, για να υπάρξει μια διάχυση εντός εισαγωγικών ευθύνης. Ναι, δεν μπορούμε να λέμε γενικά και αφηρημένα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον, όπως και η Νέα Δημοκρατία, όπως και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, είναι αυτοί που δρομολόγησαν όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, χρόνια υποχρηματοδότηση, κατάτμιση σιδηροδρομικού έργου σε πολλά κομμάτια, ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου κομματιού, αυτοί την έκαναν. Και την συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Την ξεκίνησαν παλιότερα. Και βέβαια, λέω ότι οι ένοχοι έχουν ονόματα, λέγεται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνήσεις που κινήθηκαν στον ίδιο ακριβώς κατεύθυνση και φυσικά η πολιτική απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αυτή η πολιτική έχει φέρει όχι μόνο στην Ελλάδα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 2021-1385 σιδηροδρομικά ατυχήματα, 680 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και πολλά άλλα. Όλη αυτή η εχθρική για το λαό πολιτική, η οποία μετράει το κόστος της ανθρώπινης ζωής, εκεί παραπέμπει κατευθείαν, από τη μια μεριά που το πληρώνει ο λαός βέβαια και με τη ζωή του, και από την άλλη μεριά αυξάνει τα κέρδη των ιδιωτικοποιημένων εταιριών, είτε αυτές είναι σιδηροδρομικές είτε είναι άλλες. Επομένως, από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Είναι η πραγματικότητα. Το γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι και η νεολαία, ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι που ακολουθήσαν αυτή την πολιτική. Και βέβαια, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, ατομικές ευθύνες μπορεί να υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Ανθρώπινα λάθη μπορεί να υπάρχουν και είναι μαθηματικά βέβαια. Πολύ περισσότερο όταν έχεις αποδεκατήσει πλήρως τον ΟΣΕ, όταν έχεις διαχωρίσει το τρένο από το διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου και πολλά άλλα. Όμως. Έπαιξαν κάποιο ρόλο βάθος και τα μνημόνια, λέτε κύριε Παφίλη, σε αυτό? Μα να σας πω, εμείς έχουμε πει πολλές φορές, τα μνημόνια ήρθαν, μαζεμένα βέβαια, ακριβώς για να υπηρετήσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και να δέσουν το λαό χειροπόδαρα όσο μπορούσαν για να μην μπορεί να αντιδράσει. Και βέβαια δεν είναι τα μνημόνια, έπαιξαν ρόλο, αλλά ποιοι τα εφάρμοσαν τα μνημόνια? Αυτή ήταν μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται παντού και έχει όλα αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα. Όπως επίσης και όσοι λένε για το κράτος, ποιο είναι το κράτος δηλαδή? Ποιος το διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια το κράτος? Και σε τελευταία ανάλυση είναι το πολιτικό σύστημα. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Καπιταλιστικό σύστημα είναι. Γιατί ορισμένοι παραξηγούνται
όταν τους λέμε έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός με βάση τα κέρδη. Και εδώ πλέον βγαίνει με ένα δραματικό τρόπο με αφορμή και αυτό το έγκλημα που έγινε σήμερα και πρέπει που έγινε αυτές τις μέρες. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Να κινητοποιηθεί κι άλλο. Εμείς θα δώσουμε τα πάντα, όχι μόνο να μην ξεχαστεί, αλλά για να παλέψει για μια άλλη κατάσταση και στο θέμα των αεροδρόμων και άλλου. Αισιοδοξείτε, κύριε Παφίλη, αισιοδοξεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι μπορεί η δικαιοσύνη αυτή τη φορά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να καταλογίσει ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται? Ή πιστεύετε ότι δεν θα συμβεί ούτε αυτή τη φορά? Κοιτάξτε, κάθε φορά έχουμε τα ίδια. Αλλά ανεξάρτητα από όλα αυτά, οι ευθύνες είναι πολιτικές. Εγκληματικές ευθύνες, πρώτα απ' όλα, και μετά φυσικά μπορεί να βγουν και οι λεπτομέρειες. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και για την ατομική ευθύνη, αλλά όμως όλα αυτά είναι συνέπειες μιας μεγάλης πολιτικής επιλογής που έχει γίνει με τις ιδιωτικοποιήσεις, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόσα μπορώ να περιγράψω τα οποία. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί να λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για ευθύνες, γιατί όλοι έχουν ευθύνες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλο αυτό τον καιρό προειδοποιούσε, κάναμε δεκάδες ερωτήσεις, ανακοινώσεις, πιέσεις. Δεν άκουγε κανένας τίποτα. Το αντίθετο μάλιστα, τι μας λέγανε, για θυμηθείτε, με την ιδιωτικοποίηση, τι έλεγε ο κ. Τσίπρας, ξεφορτωθήκαμε ένα βάρος. Τι έλεγε ο κ. Χατζηδάκης? Λέω, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα κομμάτων. Και ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε, ότι δεν μπορούμε να πάμε στο 2030 με δημόσιο σιδηρόδρομο και ότι πρέπει να τον ιδιωτικοποιήσουμε. Έλεγε κι άλλα. Ότι θα την έδινα και με ένα ευρώ αν κάνατε 450 εκατομμύρια επένδυση η εταιρεία. Όλοι λοιπόν αυτοί δεν μπορεί σήμερα να σφυρίζουν αδιάφορα και να κλαψουρίζουν και να πάνε να ρίξει τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Εμείς έχουμε το δικαίωμα σαν κόμμα, γιατί όλο αυτό τον καιρό αυτά τα επισημάναμε. Έχετε, τα προβλέψαμε κιόλας. Έχετε την ανησυχία, κύριε Παφίλη, και με αυτό θα κλείσουμε, ότι μπορεί αυτή η λαϊκή οργή με αφορμή την εθνική τραγωδία των Τεμπών να οδηγήσει σε φαινόμενα ανάλογα με αυτά που έζησε η Ιταλία και η Γαλλία, δηλαδή να υπάρξει ψήφος προς φασιστικά μορφώματα? Το ζήσανε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Βεβαίως το ζήσανε με τον αντικομουνισμό και μόνο αυτό. Και την αθώωση του φασισμού που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ λογικό να το ζουν. Όμως, ποια αντισυστημική ψήφος? Σε ποιον? Στον Τζίμερο? Αυτός είναι υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης των πάντων. Σε ποιον? Στο Βελόπουλο? Αυτοί υποστηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα παντού. Και τώρα παριστάνουν, προσπαθούν να ψαρέψουν στα θολά νερά. Να το πω ανοιχτά. Κουκουέ πρέπει να στηρίξει με όλες τις αδυναμίες που υπάρχουν. Για να είναι πολύ δυνατή η φωνή του λαού, για να μην ξεχαστούν αυτά, για να πιέσουμε για κατακτήσεις, για να δρομολογήσουμε μια άλλη κοινωνία που δεν θα βασίζονται στο κέρδος, αλλά θα βασίζεται πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. Και φυσικά να συνεχίσει τον αγώνα, που ο αγώνας θα συνεχιστεί και δεν θα ξεχαστεί. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να αντιληφθεί ο κόσμος το τι έχει γίνει. Και δεν μπορεί να κρύβονται. Από το 2010 ως το 2018 δολοφονήθηκαν 197 άνθρωποι. 97 σοβαρά τραυματίες. 13 ατυχήματα από το 2015 μέχρι το 2022. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να τους κάνει, να μην πω τώρα βαριά κουβέντα, αλλά τουλάχιστον να σιωπήσουν. Τουλάχιστον να σιωπήσουν και όχι να ξεφεύγουν από τις ευθύνες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θα κάνουμε τα πάντα και να αποκαλυφθούν οι αιτίες και οι πολιτικές. Γιατί αυτές είναι οι βασικές, αλλά και οι επιμέρους, και θα συνεχίσουμε και καλούμε το λαό να μην σταματήσει, αλλά να συνεχίσει τον αγώνα του για συνολικότερες αλλαγές, όχι μόνο για να μην κρυφτούν οι υπεύθυνοι, αλλά να τους κατονομάσει ονομαστικά και πολιτικά και να ανοίξει μια διαφορετική πορεία. Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κύριο Θανάση Παφίλη. Καλημέρα, κύριε Παφίλη. Καλημέρα σας, καλημέρα.